Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην αυτοδιοικητική μας ατζέντα και να καλησπερίσουμε τον κύριο Αντώνη Σεκέρη, είναι υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου με το συνδυασμό του Αλέξη Καλοκαιρινού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, στη φιλόξενη εκπομπή σας και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ, κύριε Σεκέρη, γιατί η αυτοδιοικητική μάχη είναι δύσκολη. Κάνατε την επιλογή σας στο να είστε στα αυτοδιοικητικά πράγματα και μάλιστα με το συνδυασμό του Αλέξη Καλοκαιρινού. Να ρωτήσουμε γιατί. Πολύ απλά. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει, να συζητήσει, να του πει στα επιχειρήματα, να τα αντικρούσει, να συμφωνήσει, να γίνει ένας πολύ καλός διάλογος και τελικά να βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τα είπατε όλα. Το λακωνίζει στη φιλοσοφία. Κυρία Σεκέρη, να πάμε λίγο και στα πρακτικά θέματα και να επικεντρωθούμε στο κομμάτι της Νέας Αλικαρνασσού. Μία περιοχή η οποία έχει πολλές δυνατότητες, έχει όμως την ίδια ώρα και πολλά προβλήματα και μεγάλες προκλήσεις μπροστά της. Και θα αναφερθώ στο κορυφαίο ζήτημα και της προεκλογικής ατζέντας, που δεν είναι άλλο το πώς θα αξιοποιηθεί η έκταση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, εφόσον λοιπόν πάμε στην λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Σας απασχολεί αυτό το θέμα και τι είναι εκείνο το οποίο περιμένετε να δείτε την επόμενη Δημοτική Αρχή? Είναι το μεγαλύτερο θέμα που πρέπει αυτή τη στιγμή να συζητιέται. Πρώτο μέλημα που πρέπει να πούμε, καταρχήν είμαι πρόεδρος της Αλικαρνασσού 8 χρόνια. Ναι. Και είμαι ακόμα. Και μπορώ να γνωρίζω ακριβώς τα θέματα. Αυτό εδώ το θέμα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί κατά τη γνώμη μου, μπορώ να πω την κουβέντα, αυτό θα είναι το νέο Ηράκλειο. Θα είναι μια περιοχή η οποία θα επιτρέπει να κάνει τα πάντα. Αρκεί βέβαια η τοπική διοίκηση να έχει τον πρώτο λόγο, η αυτοδιοίκηση εδώ, ο Δήμος Ηρακλείου, και η Αλικαρνασσό, η οποία πιστεύω ότι πρέπει στο κομμάτι αυτό να ωφεληθεί πολύ, γιατί τόσα χρόνια έχει υποστεί τα πάνδυνα. Δηλαδή, έχει τα καυσαέρια, έχει το θόρυβο, έχει τον κίνδυνο ατυχήματος, έχει και την ελάττωση της περιουσίας των ανθρώπων, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πολεοδομικό σχεδιασμό αυτό που πρέπει, και πολεοδόμηση καθ' ύψος, όπως αρμόζει σε ευρύτερη περιοχή. Το Ηράκλειο είναι η μόνη το αεροδρόμιο είναι η περιοχή του Ηρακλείου που θα έχει την καλύτερη ανάπτυξη. Βλέπω ένα χώρο πρασίνου τεράστιο που λείπει από όλο το Ηράκλειο αυτό. Και μετά, η τοπική κοινότητα έχει κάνει προτάσεις, καλύβει τα πάντα. Μπορώ να σας καταθέσω αυτές. Βλέπει μέσα, λέει για ιατρείο, λέει για χώρους άθλησης, λέει ψυχαγωγία, λέει θέατρο, λέει πολλά. Σύνθετη αξιοποίηση λοιπόν, κύριε Σεκέρη. Σύνθετη σε πολλά σημεία. Και νομίζω ότι είναι μια αξιοποίηση που μπορεί να γίνει από την αρχή σε σωστούς ρόλους και πολύ καλή επεξεργασία του χώρου. Να σας βάλουμε όμως, γιατί υπάρχουν και άλλα ακίνητα. Ένα δημοτικό ακίνητο, το πρώην Φάρος, να δούμε πώς θα αξιοποιηθεί και τι ζητάει η Νέα Αλικαρνασσός. Η μεγάλη έκταση στα πρώην Σφαγεία. Τι γίνεται τώρα με αυτά τα ακίνητα, κύριε Σεκέρη? Θα μπορούσα να συνδέσω όλο το παραλιακό μέτωπο με το Φάρο, με τα Σφαγεία, με το αθλητικό κέντρο του Ροδότου. Πώς? Όπως ξέρετε, πάγια θέση της κοινότητας είναι το κέντρο Φάρος να δοθεί χρήση για μικρασιάτικο πολιτισμό. Είναι ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας των Αλικαρνασσωτών, το πιο μεγάλο. Αυτούς που ήρθανε από τη μακρινή πατρίδα, εγκαταστάθηκαν εδώ, έφεραν τον πολιτισμό σε πολλά πράγματα και ζητάμε τώρα εκεί να γίνει μια έκθεση με όλα τα κειμήλια που έχουν έρθει, να γίνει μια βιβλιοθήκη. Ήδη έχουμε τη Βαλκανική Βιβλιοθήκη στην κοινότητα, η οποία είναι μέχρι 8.000 βιβλία, αν θυμάμαι καλά, που μπορεί να εκθεθεί, ένα σπάνιο έκθεμα. Θέλουμε να γίνει χώρος καινοτομίας, μια αίθουσα αναψυχής. Και γενικά να δοθεί για χρήση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Αυτή η πρότασή σας, βέβαια, κύριε Σεκέρη, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει περάσει, δεν έχει γίνει αποδεχτή από την Δημοτική Αρχή. Άρα θα προχωρήσει από την επόμενη Δημοτική Αρχή αυτό το εγχείρημα? Βέβαια, έχουν δεσμευτεί τόσο ο κύριος Καραμαλάκης και ο κύριος Καλοκαιρινός, γραπτός τα προβλήματα αυτά όλα, και νομίζω θα προχωρήσει πολύ. Εν τω μεταξύ, μπορούμε να συνδέσουμε το Φάρο πολιτισμού με όλο το παραλιακό μέτωπο που αρχίζει από το λιμάνι. Φτάνουμε στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη. Έχει δίπλα μια έκταση μεγάλη που υπάρχουν πάλι προτάσεις για αξιοποίηση. Είναι από πάνω το γήπεδο του Ροδότου, οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Και λίγο παραμέσα είναι ένα πρώην μέρος που θέλω να κάνω κολυμβητήριο για Ολυμπιακά έργα, το οποίο προσφέρεται για ένα φανταστικό θέατρο. Είναι σχεδόν έτοιμο.
Οπότε μιλάτε για ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για την Ελκανοσού. Υπάρχει το σχέδιο αυτό κατευθυνμένο στο Δήμο από την κοινότητα Ελκανοσού. Mm-hmm. Να σας πάμε λίγο και στον Καρτερό που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την περιοχή. Εκεί έχουμε και κάποια πρώην στρατόπεδα, ανενεργά πολλά χρόνια, κύριε Σεκέρη. Δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για να γίνουν σχολεία εκεί πέρα, να περάσουν στα χέρια του Δήμου Ηρακλείου? Είναι το κύριο μήλημά μας, τα σχολεία. Είναι η περιοχή του Καρτερού που λέτε, που υπάρχουν ήδη πολλά οικόπεδα και έχουν γίνει κατάλληλες προτάσεις. Είναι επίσης και ένα ακίνητο στα σφαγεία, που ήταν πρώην αποθήκες του ΟΤΕ, που ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για χρήση γης, για να γίνουν ιδιαίτερα γυμνάσια και παιδικοί σταθμοί. Ξέρετε ότι το πρόβλημα των παιδικών σταθμών είναι πολύ μεγάλο. Με αυτά τα οικόπεδα που υπάρχουν εκεί και με τη σωστή δόμηση που μπορεί να γίνει, μπορεί να λυθεί κάλλιστα πρόβλημα των παιδικών σταθμών, που είναι αυτή τη στιγμή αναγκαίο και όπως βλέπετε γίνονται πολλά. Και νομίζω ότι και στην περιοχή της Αλικαρνασσού συγκεκριμένα το κομμάτι των παιδικών σταθμών είναι ένα ζητούμενο. Είναι μια περιοχή η οποία έχει τεράστιες ανάγκες για τις οικογένειες, έτσι. Είναι ένας τεράστια αναπτυσσόμενος οικισμός. Είναι η πρωτεύουσα του Ηρακλείου. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στα σχολικά κτίρια και, και στους παιδικούς σταθμούς ειδικά. Η Αλικαρνασσό είναι λίγο παρετημένη στο σύνολο αυτό με τα μεγάλα έργα. Πολύ παρετημένη. Η Αλικαρνασσό προσφέρει πολλά, έχει δώσει στο Δήμο Ηρακλείου πάρα πολλά και δεν έχει πάρει τίποτα. Φανταστείτε ότι δεν μπορούμε να είχαμε ένα υπάλληλο στο κημητήριο Νέας Αλικαρνασσού να κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι το επόμενο θέμα, γιατί είναι πολλές οι καταγραφές που έχουμε κάνει και τα παράπονα εκεί των κατοίκων και εσείς πολλές φορές έχετε βγει μπροστά για αυτό το κομμάτι, ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ένας υπάλληλος να ανοίγει. Είναι με πρωτοβουλία δικιά μας, ανοίγουμε, κλείνουμε, καθαρισμό και δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους κατοίκους στις εκταφές. Μεγάλο πρόβλημα. Καμία σημασία και νομίζω ότι τόσα που προσφέρει η Ελκανοσό θα μπορούσε από αυτά να έχει ανταπόδοση έστω ένα υπάλληλο στο νεκροταφείο. Κυρίε και κύριοι, και μια τελευταία ερώτηση για την αντιπλημμυρική προστασία. Κάποια αντιπλημμυρικά έργα πρέπει να γίνουν. Ο Καρτερός και η Ελκαρνασσός, και ιδίως ο Καρτερός, οι κάτοικοι έχουν πλημμυρίσει πάρα πολλές φορές. Και παρεμβάσεις δεν έχουμε δει. Λοιπόν, θα σας πω. Είναι θαύμα τώρα που μιλάμε, που δεν έχει γίνει κάποιο θέμα εκεί, στις περιοχές που θα σας πω, όπως έγινε στην Αγία Πελαγία. Η περιοχή της Άνω Ελκαρνασσού, του Αγίου Γεωργίου, Καπάζωρνα και Σφαγεία δέχονται όλα τα νερά της βιομηχανικής περιοχής. Είναι εκτός σχεδίου πόλης. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για μένα, ότι πρέπει να αρχίσει άμεσα η ένταξη σχεδίου πόλης. Γιατί εάν δεν είναι σχέδιο πόλης, δεν θα μπορέσουν να διατηρηθούν κονδύλια να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Η Αλικαρνασσό από αυτές τις καταστροφές δεν είναι θωρακισμένη. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και θα το δούμε μπροστά μας. Γιατί βλέπουμε τα καιρικά φαινόμενα, βλέπουμε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο και σας λέω ότι επειδή έχω ζήσει δύο απανωτές καταστροφές τέτοιες, πώς δεν θυμίσαμε αισθήματα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Ωραία. Καλή. Να πω όμως ότι η ανάπτυξη του Ηρακλείου πρέπει να έρθει ανατολικά. Ανατολικά βγαίνει ο ήλιος, ανατολικά έρχεται η ανάπτυξη. Και με αυτό κλείνουμε νομίζω με τον καλύτερο τρόπο. Κύριε Σεκέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία.